Γεια σας, λαβιντάβης μου. Καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, πρώτη του μηνός. Και φυσικά καλό μήνα. Σας εύχομαι τα καλύτερα και ειδικά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ξεκινάνε τώρα την καινούργια χρονιά. Και σήμερα σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας μιλήσω για διάφορες συμβουλές και tips που πρέπει να χρησιμοποιούμε τώρα το φθινόπωρο για να προσέχουμε ακόμη πιο πολύ τα μαλλιά μας, ειδικά μετά το καλοκαίρι, που έχουν ταλαιπωρηθεί από τον ήλιο, το χρώμα έχει ξεθοριάσει, έχουν ταλαιπωρηθεί από τη θάλασσα. Πρώτη συμβουλή. Η επίσκεψη στο κομμωτήριο είναι απαραίτητη, ειδικά μετά το καλοκαίρι που οι άκρες σας είναι αφυδατωμένες και σίγουρα πρέπει να καθαρίσετε λιγάκι την ψαλίδα. Δεύτερη συμβουλή. Χρησιμοποιήστε μία μάσκα μαλλιών, απλώστε την σε όλο το μήκος των μαλλιών σας, αλλά και στις ρίζες και κρατήστε την για τουλάχιστον 30 λεπτά. Και περισσότερο, αν μπορείτε να την κρατήσετε και μία ώρα, ακόμη καλύτερα. Αυτό θα δώσει βαθιά ενυδάτωση στην τρίχα και έτσι θα δυναμώσουν τα μαλλιά σας ακόμη περισσότερο. Τρίτη συμβουλή. Απλώστε ελαιόλαδο ή μετάξι ή κάποιο ειδικό λαδάκι στα μαλλιά σας, στις άκρες κυρίως, στο μήκος και στις άκρες κυρίως των μαλλιών σας. Απλώστε μία μευράνη και τυλίξτε τα μαλλιά σας στη μευράνη και διατηρήστε το έτσι για τουλάχιστον μισή ώρα. Αυτό θα κάνει μεταξένιες στις άκρες. Τέταρτη συμβουλή. Γνωρίζετε ότι μετά το καλοκαίρι το χρώμα έχει ξεθοριάσει στα μαλλιά μας και είναι απαραίτητο να κάνουμε μία μικροαλλαγή ή μία μεγάλη αλλαγή στο look μας. Εγώ, όπως βλέπετε, έχω βάψει τα μαλλιά μου σε μία πολύ κοντινή απόχρωση στο φυσικό μου χρώμα. Πέμπτη συμβουλή είναι να προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας και φυσικά να πίνουμε άφθονο νερό. Αυτό θα βοηθήσει να λάμπει και το δέρμα μας, αλλά θα δυναμώσει πάρα πολύ και την τρίχα των μαλλιών μας. Σας το είχα πει και στο προηγούμενο βιντεάκι που είχα κάνει για τα μαλλιά και αν θέλετε να δείτε περισσότερες συμβουλές, τσεκάρετε το. Θα το έχω ακριβώς κάτω στο description box. Λοιπόν, και έκτη και τελευταία συμβουλή. Αν έχετε παρατηρήσει, κάθε φθινόπωρο και άνοιξη αλλάζει η ποιότητα, θα έλεγα, του μαλλιού μας. Και αυτό γιατί το φθινόπωρο και η άνοιξη, όπως σας είπα και πριν, είναι δύο μεταβατικές φάσεις ανάμεσα στις θερμοκρασίες του καιρού. Και έτσι τα μαλλιά μας περνάνε κάποια στάδια για να συνηθίσουν τη διαφορά. Μερικά από αυτά τα συμπτώματα, θα έλεγα, που εμφανίζουμε είναι τριχόπτωση, ξηροδερμία, φαγούρα στα μαλλιά μας, αποτέλεσμα της ξηροδερμίας. Εδώ και 2 εβδομάδες έφτασε στα χέρια μου ένα φανταστικό πακέτο. Έφτασε αυτό εδώ το κίτρινο πακέτο. Λοιπόν, είναι της Garnier και γράφει, έξω έχει κάτι γράμματα, και γράφει ένα μικρό σλόγγαν που είναι πολύ ωραίο. Κίτρινο. Ένα από τα βασικά χρώματα, δυνατό, φωτεινό, ζεστό, λαμπερό, όμορφο που συμβολίζει την νιώτη, τη ζωντάνη, την ενεργητικότητα, την ευτυχία, την περιέργεια, την ευελιξία, την πρόοδο. Χρώμα που εντυπωσιάζει, ξεχωρίζει, αλλά και ξεμπερδεύει. Εκεί εμένα λίγο με μπέρδεψε γιατί πραγματικά δεν ήξερα τι περιέχει μέσα αυτό το κουτί. Και όσο έβγαζα και τα φυλάδια, μου έρχονταν μια πιο έντονη φρουτένια μυρωδιά. Και ήταν αυτά εδώ τα 4 προϊόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Garnier που μου τα έστειλε, γιατί με σώζει ακριβώς σε αυτή τη χρονική στιγμή που τα μαλλιά μου το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Θα ξεκινήσω να σας εξηγώ ένα-ένα για τα προϊόντα, το τι κάνουν και στο τέλος θα σας πω μια γενική άποψη που έχω για αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα από το σαμπουάν. Είναι 400 ml, θα σας πω λιγάκι τα χαρακτηριστικά του. Κοστίζει 4 ευρώ. Πολύ οικονομικό και για την ποσότητα που περιέχει. Συγκεκριμένα στόχος όλης της σειράς, της κίτρινης σειράς, είναι ακριβώς για μετά το καλοκαίρι, να το πω, που τα μαλλιά σας είναι αφυδατωμένα, είναι ξηρά, είναι ταλαιπωρημένα, χρειάζονται μία έξτρα φροντίδα και πιστεύω πως το έχει πετύχει πολύ καλά η Garnier. Περιέχει αυτό το σαμπουάν 3 έλαια φρούτων. Έλαιο ελιάς, αναδεικνύει τη λάμψη, έλαιο αβοκάντο, επαναφέρει την απαλότητα, έλαιο καριτέ, χαρίζει μεταξένιο άγγιγμα. Το χρησιμοποίησα. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα φυσικά ήταν η μυρωδιά του, μυρίζει πάρα πολύ φρουτένια, πολύ ωραίο άρωμα. Και το καλύτερο είναι ότι διαρκεί για τις επόμενες 2 ημέρες πάνω στα μαλλιά σας. Είναι σούπερ ενυδατικά όλα τα προϊόντα,
αλλά το καλό είναι ότι δεν αφήνουν λιπαρότητα. Γιατί συνήθως, επειδή έχω λεπτή τρίχα, το καταλαβαίνω αυτό αμέσως στα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Όταν είναι σούπερ ενυδατικά, συνήθως λαδώνουν τα μαλλιά πιο γρήγορα και εμφανίζουν έτσι αυτή την χαζή τη λιπαρότητα. Αλλά στα συγκεκριμένα, που τα χρησιμοποιώ εδώ και 2,5 εβδομάδες, δεν εντόπισα κάτι τέτοιο. Επόμενο προϊόν είναι το conditioner της σειράς. Βγαίνει σε αυτή τη συσκευασία, είναι 250 ml, τιμή του γύρω στα 3-3,5 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Εξαρτάται από κάθε μαγαζί που υπάρχει. Ξεμπλέκει ήδη μέσα στο μπάνιο πολύ καλά τα μαλλιά σας, τα μαλακώνει πολύ ωραία εκείνη τη στιγμή. Και όταν είστε μέσα στο μπάνιο, το καταλαβαίνετε όταν κάνετε, προσπαθείτε να κατεβάσετε με το χέρι τα μαλλιά σας, να τα ξεμπλέξετε. Και μου άρεσε επίσης αρκετά. Πέρα από αυτό, αμέσως μετά, ένα προϊόν που βάζω σε κάθε χρήση τους, με τη σειρά δηλαδή που τα χρησιμοποιώ, είναι αυτή εδώ η κρέμα. Ονομάζεται περιποίηση στη στιγμή. Αυτή η κρέμα και το σαμπουάν μου άρεσαν πιο πολύ από τα 4 προϊόντα, έχω να πω. Κοστίζει γύρω στα 6 ευρώ. Και περιέχει πάλι τα ίδια συστατικά, 200 ml. Έχει πιο ρευστή υφή σε σύγκριση με το conditioner, αλλά πιστεύω είναι η τελειωτική φροντίδα που πρέπει απαραίτητα να περάσουν τα μαλλιά μου. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτή την κρέμα και για το σαμπουάν. Μου άρεσαν πάρα πολύ και είναι σίγουρα δύο πράγματα που θα αποκτήσω ξανά μόλις τελειώσουν. Επόμενο και τελευταίο προϊόν είναι αυτή εδώ η μάσκα. Είναι ενός λεπτού, είναι πραγματικά κάτι πολύ καινοτόμο, θα έλεγα, για μάσκα μαλλιών, που συνήθως πρέπει να τις αφήνετε για 2-3 λεπτά, 5-10, ας πούμε. Αυτή είναι μάσκα ενός λεπτού, οπότε αυτό είναι πολύ καλό, για να μην περιμένετε 500 ώρες μέσα σε ένα μπάνιο. Για την μάσκα που δεν σας είπα, η τιμή πρέπει να είναι γύρω στα 7,60. Πριν λίγες μέρες είχα τραβήξει και ένα βιντεάκι, γιατί έφτιαξα τη δική μου μάσκα μαλλιών. Βέβαια, θα έλεγα ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο καλά, γιατί δεν μύριζε καθόλου ωραία και ήταν απέσια. Είχε αποτέλεσμα, αλλά δεν άντεχα τη μυρωδιά, γιατί περιείχε αβοκάντο και ελαιόλαδο, αλλά ήταν πολύ αδιαστικό όταν το έβαζα στα μαλλιά μου και δεν μυρίζε καθόλου ωραία. Βέβαια, θα σας δείξω το βίντεο πολύ σύντομα, αλλά αν θέλετε να αποφύγετε αυτή την απέσια μυρωδιά, προτιμήστε έτοιμη μάσκα μαλλιών της Garnier. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Και τώρα πρέπει να την απλώσουμε στα μαλλιά μας. Δική μου άποψη για αυτά τα προϊόντα, πολύ σύντομα, θα έλεγα ότι αξίζουν να τα δοκιμάσετε. Ειδικά το σαμπουάν που κατάφερε να μειώσει το πρόβλημα της ξηροδερμίας μου, φαγούρα στο κεφάλι πάρα πολύ έντονη που είχα, εξαφανίστηκε λόγω της ξηροδερμίας. Τι άλλο, επίσης νιώθω ότι τα μαλλιά μου είναι πιο δυναμωμένα και επίσης πιο ενυδατωμένα, αλλά δεν μου αφήσαν καθόλου λιπαρότητα. Επειδή έχω πολύ λεπτή τρίχα, θέλω το προϊόν να είναι ενυδατικό, αλλά χωρίς να μου κάνει λιπαρά τα μαλλιά μου. Πέρα όμως από αυτό, είναι δική σας άποψη αν θα τα δοκιμάσετε ή όχι, δική σας απόφαση. Εγώ σας είπα απλά τη γνώμη μου. Το μόνο μειονέκτημα που θα έλεγα θα ήταν για τη μάσκα, ότι επειδή δεν χρησιμοποιώ τόσο συχνά μάσκα, περίμενα δηλαδή να ήταν λιγάκι πιο οικονομική, μόνο αυτό. Όποια κοπέλα, beauty blogger ή youtuber απέκτησε αυτό εδώ το κίτρινο το πακέτο, υπάρχει ένας διαγωνισμός. Έχει μπει δηλαδή μέσα σε έναν διαγωνισμό. Κάνοντας ένα post στο blog της ή ένα βίντεο στο YouTube της, μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση για τη μία τυχερή που θα την πάρει συνέντευξη η digital friend της Garnier, που φυσικά δεν είναι άλλη παρά η Μέρη Σινατσάκη. Πραγματικά θα ήθελα να κερδίσω πάρα πολύ αυτό το διαγωνισμό, γιατί έχω να εκφράσω ένα μικρό παράπονο. Όταν διοργανώθηκε το event της Garnier στην Αθήνα, δεν είχα τη δυνατότητα να κατέβω και έτσι δεν μπόρεσα να γνωρίσω από κοντά τη Μέρη. Οπότε εύχομαι, ευχηθείτε μου κι εσείς,
να κερδίσω αυτή τη φορά και να γνωρίσω από κοντά τη Μέρη Σινατσάκη. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να σας άρεσαν οι συμβουλές μου. Αν έχετε δοκιμάσει τα προϊόντα της Garnier, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, γιατί θέλω πολύ να μάθω τη γνώμη σας. Όσους πρόκειται να τα αγοράσετε, περιμένω να μου πείτε μελλοντικά τη γνώμη σας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσαν τα μαλλιά μου, μην ξεχάσετε να μου το πείτε κάτω στα σχόλια, ώστε να φτιάξω ένα καινούριο βιντεάκι. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε για ακόμη μια φορά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, και πέρα από αυτό, κάντε share το βίντεο. Μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμες οι συμβουλές σε κάποια φίλη σας ή σε κάποια γνωστή σας. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα άλλο βίντεο. Για περισσότερες ανανεώσεις, Instagram, Facebook, Twitter, εκεί πέρα θα τα πούμε πιο σύντομα. Φιλάκια μέχρι την επόμενη φορά. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στον υπέροχο διαγωνισμό που έχω.